Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για την ιδιότητα του Θεού και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αναγνωρίζει και να είναι βέβαια ότι πραγματικά αναγνωρίζει τον αληθινό Θεό, το Ιησού Χριστό, όπως είναι. Επειδή το Ευαγγέλιο μας δίνει προειδοποίηση ότι να προσέξουμε, επειδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα κηρύξουν τον άλλο Ιησού Χριστό και κάποιοι άλλοι άνθρωποι θα λαμβάνει άλλο πνεύμα εκτός από το πνεύμα του Θεού, το Άγιο, και άλλοι άνθρωποι θα κηρύξουν άλλο Ευαγγέλιο, δηλαδή το Ευαγγέλιο που οι άνθρωποι της άλλη θρησκεία αφαίρεσα κάποιο λόγο ή διαστρέβλωσα κάποια λόγια μέσα, αυτό γίνεται άλλο Ευαγγέλιο, δηλαδή διεφθαρμένο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό χρειάζεται ο άνθρωπο, ο πιστό, να έχει κοινωνία με το Θεό προσωπικά, να λαμβάνει κάθε φορά μαρτυρία από το Θεό τη συνείδησή του, ώστε να ξέρει κάθε μέρα ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο, βρίσκεται στην αληθινή πίστη. Επειδή αν κάποιος δεν έχει σχέση με τα όρα του Θεού κάθε μέρα τη ζωή του, υπάρχει πιθανότητα να πλανηθεί. Υπάρχει πιθανότητα να πάει στραβά, να πιστεύει σε άλλο Ιησού Χριστό που δεν είναι αληθινό, δηλαδή δεν θα υπάρχει ιδιότητα τον αληθινό Χριστό όπως πρέπει, απλώς μόνο με ονόματα να παρασύρεται με το όνομα Ιησού Χριστό, και εξάλλου ο Αντίχριστο θα παρουσιάσει τον εαυτό του σαν Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο τον αποκαλεί Αντίχριστο, επειδή τα αντιγράφει τον αληθινό Ιησού Χριστό σαν Ιησού Χριστό. Αλλά οι άνθρωποι που δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού Χριστό με τη μαρτυρία τη συνείδησή του, τα πλανηθούν, τα πιστεύουν στα ψέματα του Αντίχριστο, γιατί επειδή δεν τα έχουν καμία ιδέα, επειδή τα ακούσουν μόνο όνομα Ιησού Χριστό, και εκείνη τα νομίζει ότι ναι, είναι όντως ο Ιησού Χριστό που είναι στο Ευαγγέλιο, ο Υιό του Θεού, ο Θεός ο ίδιο που έγινε άνθρωπο. Μάλλον θα είναι κάποιος που αντέγραψε το Ιησού Χριστό τον αληθινό, που αποκαλείται ο Αντίχριστο. Γι' αυτό χρειάζεται κάθε άνθρωπο προς τη σωτηρία για να γνωρίζει πραγματικά το Ιησού Χριστό όπως είναι. Επειδή αν κάποιος δεν αναγνωρίζει το Ιησού Χριστό όπως είναι και πέφτει σε λατασμένη εικόνα του Ιησού Χριστού, δηλαδή παρουσιάζεται ο Ιησού Χριστός με πάρα πολύ διαφορετική μορφή διδασκαλία που δεν είναι σύμφωνα με την αλήθεια, αλλά θα είναι άλλο Ιησού Χριστό μάλλον, δεν θα είναι αυτό το αληθινό Ιησού Χριστό που δίνει σωτηρία, και ο άνθρωπος θα κάσει τη σωτηρία άσχετα αν έχει όνομα Χριστιανό. Γι' αυτό σας είχα πει ότι όνομα δεν παίζει καμία ρόλο, όνομα δεν δίνει ουσία για τον αληθινό πρόσωπο του Θεού και με τη μαρτυρία, με τη συνείδηση. Καμιά ουσία. Να σας δώσω μόνο παράδειγμα τώρα. Η ταυτότητα. Όλοι μας έχουμε ταυτότητα. Ταυτότητα είναι που ταυτοποιεί εμάς. Δηλαδή όταν ένα άνθρωπο είναι εγκληματία και τον εξητάει η αστυνομία για να το βρει, η αστυνομία δεν θέλει μόνο όνομα, επειδή υπάρχει πολλά άνθρωποι που τα έχουν αυτό το όνομα, τα ονόματα, δηλαδή το όνομα. Χρειάζεται η αστυνομία να έχει τη ταυτότητα του εγκληματία, επειδή η ταυτότητα και η DNA είναι που τα ταυτοποιήσει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η αληθινή μαρτυρία, η ταυτότητα του άνθρωπου και όχι όνομα, το ίδιο. Για να γνωρίζει το Θεό δεν χρειάζεται μόνο όνομα να γνωρίζει Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται μόνο όνομα να γνωρίζει όνομα Ιεκωβά, επειδή άλλο όνομα του Θεού είναι Ιεκωβά. Επειδή αν κάποιος δεν αναγνωρίζει τη ταυτότητα του Θεού, θα μπερδευτεί και θα προσπαθεί να ξεχωρίσει το Ιησού Χριστό με το Ιεκωβά. Αλλά όταν κάποιος αναγνωρίσει ταυτότητα του Θεού με αληθινή μαρτυρία τη συνείδηση, τότε αυτό το άνθρωπο βρίσκεται το σωστό δρόμο, τότε αυτό το άνθρωπο αναγνωρίζει πραγματικά το Θεό, δηλαδή είτε με το όνομα Ιεκωβά είτε με το όνομα Ιησού Χριστό, αυτό τον άνθρωπο θα έχει μαρτυρία ότι είναι ο ίδιο Θεό και δεν έχει σχέση με τα ονόματα, δεν παίζει ρόλο με τα ονόματα ή με μορφή, αλλά η ταυτότητα, το ίδιο και οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει το όνομα, αλλά δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει τη ταυτότητα, επειδή δεν μπορεί να αλλάξει το
Το DNA. Το DNA είναι που ταυτοποιεί τον άνθρωπο και δίνει αληθινή μαρτυρία και όχι ονόματα. Γι' αυτό αυτή η εικόνα που σας είχα δώσει τώρα είναι να σας κάνετε να καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει το Θεό μόνο με ονόματα ή ένα ονόματα ή άλλο ονόματα ή ένα μορφή, αλλά με την ιδιότητα του Θεού που μαρτυρεί με τη συνείδηση του άνθρωπου. Αυτή είναι η αληθινή μαρτυρία και η αληθινή απόδειξη. Γι' αυτό όταν κάποιος πέφτει σε λατασμένη, δηλαδή φαντασία, σε λατασμένη παρουσίαση, δηλαδή κάποιος τον παρουσιάζει το Ιησού Χριστό με άλλη διαφορετική μορφή και χωρίς να έχει μαρτυρία τη συνείδηση του, τότε τα πέφτει σε λατασμένη Ιησού Χριστό που δεν θα είναι ο αληθινό Ιησού Χριστό που μπορεί να δίνει σωτηριά, μάλλον θα είναι ένα είδωλο Ιησού Χριστό που δεν μιλάει, που δεν κάνει τίποτα, απλώς όνομα Ιησού Χριστό. Και θα είναι μάλλον άλλο πνεύμα καταρτό και όχι το πνεύμα το Άγιο που είναι το πνεύμα του Θεού. Και θα είναι άλλο Ευαγγέλιο μάλλον, δηλαδή άλλο Ευαγγέλιο που είναι διεφθαρμένο και όχι ο αληθινό Ευαγγέλιο το Θεό που δίνει σωτηρία, επειδή το αληθινό Ευαγγέλιο το Θεό όταν κάποιος διαβάζει τα έχει αληθινή μαρτυρία τη συνείδηση επίσης. Δηλαδή τη στιγμή που διαβάζει ο άνθρωπος τον αληθινό Ευαγγέλιο τα είναι και ο Θεός ο ίδιος προσωπικά τη συνείδηση του άνθρωπου να συμμαρτυρεί. Ναι, όντως αυτά είναι τα λόγια μου, είναι εγώ που μίλησα. Όταν δεν υπάρχει μαρτυρία τη συνείδηση του άνθρωπου, τότε πρέπει να αναγνωρίζει αυτό το άνθρωπο ότι είναι διεφθαρμένο Ευαγγέλιο που διαβάζει ή διεφθαρμένο που καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο. Για να είναι σίγουρο κάποιος ότι εννοεί με αληθινή νόημα το Ευαγγέλιο που διαβάζει δυσνοητά μπροστά του, πρέπει να περιμένει μια δυνατή μαρτυρία τη συνείδηση του από τον αόρατο Θεό. Αυτό είναι αληθινή. Αυτή είναι που δίνει αληθινή απόδειξη. Δηλαδή έτσι εργάζεται ο πιστό αληθινό. Δηλαδή σχέση με το Θεό όταν διαβάζει το Ευαγγέλιο κάθε φορά για να προσέχει, για να γνωρίζει ότι βρίσκεται το σωστό δρόμο και όχι διεσταρμένο. Επειδή μόνο το Ευαγγέλιο χωρίς την προσωπική σχέση με το Θεό μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο επίσης στο λατασμένο Ιησού Χριστό που είναι είδωλο, που δεν είναι αληθινό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και το Ευαγγέλιο και η μαρτυρία του αόρατου Θεού προσωπικά τη συνείδησή μας, ώστε να μην πέφτουμε στο λατασμένο πρόσωπο του Ιησού Χριστό που θα είναι μόνο είδωλο Ιησού Χριστό μάλλον, και άλλο πνεύμα που θα είναι μόνο ακάτατο πνεύμα μάλλον, και άλλο Ευαγγέλιο που θα είναι μόνο διεφθαρμένο Ευαγγέλιο μάλλον. Επειδή όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο όπως πρέπει και μάλλον καταλαβαίνεις με λατασμένο νόημα, αμέσως αυτό το λατασμένο νόημα θα γίνει διεφθαρμένο Ευαγγέλιο στο μυαλό του άνθρωπου και ο άνθρωπος θα έχει διεφθαρμένο πίστη. Επειδή η πίστη του άνθρωπου δεν θα είναι αληθινή πίστη που κτίζεται με μαρτυρία τον αληθινό Θεό τη συνείδηση, μάλλον θα είναι μια πίστη που δημιούργησε με λατασμένη φαντασία το μυαλό του άνθρωπου μόνο του, εκτός από τη μαρτυρία του αληθινού Θεού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όχι μόνο το Ευαγγέλιο, ναι, πρώτο το Ευαγγέλιο, αλλά με τη μαρτυρία του αόρατου Θεού προσωπικά στη συνείδησή μας. Όταν ο άνθρωπο, δηλαδή, διαβάζει το Ευαγγέλιο και έχει σχέση με τον αληθινό Θεό προσωπικά, τότε θα βρίσκεται το σωστό και αληθινό δρόμο προς σωτηριά, επειδή θα έχει την αληθινή πίστη που μέρα με μέρα ο Θεός θα τον αποκαλύπτει τα απόρριτα, ο Θεός θα τον αποκαλύπτει τα δυσνοητά, ο Θεός θα αρχίσει να εργάζεται μέσα του, να τον ανοίξει τα μάτια, να τον αλλάζει και να του δείχνει όραση και να του δείχνει γεύση στο αόρατο κόσμο. Γι' αυτό η πίστη του άνθρωπου χρειάζεσαι ο ίδιος ότι ο προσωπικά η μαρτυρία μέσα του για να μεγαλώνει ο άνθρωπο. Γι' αυτό για σήμερα σας αφήνω εδώ, ότι ο να σας ευλογεί.